Πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με το ζευγάρι των υπουργών. Το διαβάσαμε και πάθαμε σοκ. Είδαμε λοιπόν το εξώφυλλο της γνωστής εφημερίδας εδώ Star Press, στο δείξω. Και λέει εδώ και ξεκινάμε. Μνημόνιο στον έρωτα για δύο υπουργούς. Λέμε παιδιά, τι γίνεται εδώ πέρα. Εξώφυλλο εδώ. Αυτά εδώ πέρα τα ονόματα των δύο των υπουργών, ποιοι είναι, θα τα πούμε τώρα ο Βαγγέλης Καράλης. Σε ακούμε, Βαγγέλη, για ποια πρόσωπα πρόκειται. Καλησπέρα, καταρχάς. Σύμφωνα με τη Star Press. Σύμφωνα λοιπόν με την εφημερίδα, την Star Press, την καθημερινή εφημερίδα, δύο υπουργοί και πολύ διάσημοι κιόλας. Τα ονόματά τους, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρόκειται για τον Δημήτρη Τζανακόπουλο. Ναι, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τον πολύ γνωστό φυσικά και την Έφη Αχτσιόγλου. Την υπουργό. Ακριβώς. Ακριβώς. Μάλιστα. Άρα δηλαδή το ρεπορτάζ της εφημερίδας που διαβάζουμε θέλει τους δύο υπουργούς να είναι μαζί και να έχουν σχέση. Για πες μας τι λέει. Λοιπόν, σύμφωνα με την εφημερίδα, οι δυο τους γνωρίζονται αρκετά χρόνια πριν, καθώς ήταν και οι δύο μέλη της νεολαίας του συνασπισμού, πριν γίνει ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε η γνωριμία τους κρατάει κάποια χρόνια. Από εκεί και πέρα όμως, καταρχάς να πούμε ότι πάνω κάτω έχουν την ίδια ηλικία. Η κυρία Αχτσιόγλου είναι 33 ετών. Και ο κύριος, ετών. Ναι, και ο κύριος Τζανακόπουλος είναι 36. Θεωρητικά θα έλεγε κάποιος. Είναι άνθρωποι και δύο. Ναι, ναι, ότι είναι πολύ κοντά ηλικιακά. Έτσι. Και θεωρούμε για άντρας και γυναίκα είναι μια καλή ηλικία. Πες εκεί τι είναι το θέμα της εφημερίδας τώρα. Η ηλικία μας πείραξε. Πάμε τώρα εδώ πέρα. Εδώ είχαμε τον 70χρονο υπουργό με την 25χρονα δημοσιογράφο παλιά. Πάμε εδώ πέρα τώρα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα, η σχέση τους που ήταν φιλική τον τελευταίο καιρό και μάλιστα από τη στιγμή που η κυρία Αχτσιόγλου ανέλαβε υπουργός, ο κύριος Τζανακόπουλος ήταν πολύ κοντά της, ήταν ο άνθρωπος που έτσι ήθελε να την βοηθήσει και με τους δημοσιογράφους, με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς είναι υπεύθυνος για αυτό το πράγμα στον ΣΥΡΙΖΑ, ναι. Και σιγά σιγά όλη αυτή η συνεργασία και η παλαιότερη φιλία κατέληξε σε σχέση. Κάτι που, όπως λέει η εφημερίδα, θέλουν να κρύψουν οι δυο τους πολύ καλά. Α, δεν το έχουν επιβεβαιώσει οι ίδιοι. Όχι, όχι, δεν το έχουν επιβεβαιώσει. Ναι. Προσπαθούν έτσι επιμελώς να το κρύψουν σε κάθε τους έξοδο, διότι φοβούνται και τους φωτογράφους και τους διάφορους παπαράτσι που να έχουν έτσι μυριστεί το θέμα και είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Να δούμε λοιπόν αν θα βγει. Και μάλιστα να πούμε ότι η εφημερίδα το πάει και ένα βήμα παραπάνω. Ναι. Καθώς, όπως είναι γνωστό, ο κύριος Τζανακόπουλος είχε σχέση με δημοσιογράφο που εργάζεται σε τηλεοπτικό σταθμό. Με ποια ήταν, το ξέρω, με το όνομά της. Η κυρία λέγεται Στέλλα Γκαντόνα, εργαζόταν στο Κόντρα, στο τηλεοπτικό σταθμό Κόντρα. Α, είχαν σχέση με... Ναι, 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 ναι. Πολύ καλή. Και σύμφωνα με την εφημερίδα, αφήνει εχμές, μήπως για αυτόν τον λόγο ο κύριος Τζανακόπουλος χώρισε με τη δημοσιογράφο. Το θέμα εδώ περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρχει διάψευση του υπουργού, των υπουργών, και τη κυρία Αχτσιόγλου και του κύριου Τζανακόπουλου, αν θα υπάρχει διάψευση στο σημερινό πρωτοσέλιδο της εφημερίδας που ξαναλέμε τους θέλει να είναι ζευγάρι, τους θέλει να είναι μαζί με τον βαρύ τίτλο «Νέο ειδήλιο εδώ, νέο ειδήλιο στην κυβέρνηση, μνημόνιο στον έρωτα», λέει το εξώφυλλο της εφημερίδας. Αληθιά ή ψέματα, περιμένουμε την απάντηση των υπουργών. Αν θα δώσουν μια διάψευση ή θα επιβεβαιώσουν το θέμα. Ναι. Προς το παρόν δεν υπάρχει διάψευση, με ενημερώνει. Αλλά ούτε και επιβεβαίωση. Για να δούμε. Πάντως ταιριαστό ζευγάρι είναι. Ναι, πολύ. Ταιριάζουν ηλικιακά. Το θέμα είναι να προχωρήσουν τα κάνουν μπάχαλο. Αν είναι μαζί στη σχέση τους, γιατί στα πολιτικά μπάχαλα έχουν εκεί τα πράγματα. Γελάμε για να μην κλαίμε ως Έλληνες πολίτες. Η ώρα η καλή τότε. Μακάρι. Ταιριαστό ζευγάρι είναι, είναι και δύο είναι. Πάντως βλέπουμε ότι έχει μικρά ηλικιακά είναι οι υπουργοί μας. Κάποιοι υπουργοί. Κάποιοι, ναι. Πόσο χρόνο είπες ότι είναι ο κ. Τζανακόπουλος? Είναι 36. 36 και κύριε. Και 33 ετών. 33 ετών υπουργού. Ναι, ναι, πολύ μικρή. Έλα ρε παιδιά. Έχει ξανασυμβεί 33 ετών υπουργός κανένας? Εγώ δεν θυμάμαι κάτι. Μπράβο, Αχτσιόγλου. Άρα, Αχτσιόγλου, να του υπουργεί λέει και 33 ετών. Μπράβο στο κορίτσι. Ελπίζουμε να δούμε και τίποτα καλό.